θέλουν τον αφανισμό μας. Ας μας το πούνε ξεκάθαρα. Θέλουν αυτή τη στιγμή εγώ σαν πρόεδρος ενός σωματείου να βλέπω συναδέλφους μου στον δρόμο να δέρνονται, να κλείσουν το σπίτι τους, όταν κάποιος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Πώς είναι δυνατόν να συναγωνιστεί εταιρείες που ήρθαν και έχουν έδρα την Βουλγαρία και έρχονται εδώ και δίνουν κάποια κόμιστρα εξυπτυλιστικά. Εμείς φταίμε που η φορολογία σε εμάς έφτασε εδώ που έφτασε. Με περισσή αγανάκτηση μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Κάθε Μεσημέρι» και στην Ελένη Μωραΐτη ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης Δημήτρης Φούρλιος. Ο πρόεδρος με αγωνία ανέφερε ότι οι οδηγοί φορτηγών που η εταιρεία τους έχει έδρα στη γειτονική χώρα τη Βουλγαρία καρπώνονται έργο στο ελληνικό έδαφος και μεταξύ άλλων και στο νομό Σερών, χτυπώντας τις τιμές με αποτέλεσμα τα ελληνικά φορτηγά να μένουν άπραγα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Έλληνες να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό κράτος και να φυτοζωούν οι εταιρείες τους. Ενώ από την άλλη οι ξένοι οδηγοί αλωνίζουν στην κυριολεξία χωρίς να πληρώνουν φόρους πουθενά. Η κατάσταση έχει ξεφύγει κοντά σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή που βγαίνουμε, φωνάζουμε όπου μπορούμε. Εγώ προσωπικά όπου μπορούσα να πάω έχω κάνει επικοινωνίες, έχω μιλήσει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή κοντά σε όλα τα προβλήματα που έχουμε, έχουμε και την κλοπή του μεταφορικού έργου από αυτοκίνητα αλλοδαπάντια κυρίως βουλγάρικα. Πώς γίνεται ουσιαστ... αυτό, πώς γίνεται αυτό. Γίνεται γιατί κάποιες εταιρείες, και μιλάω πλέον καθαρά τώρα για τον νομό Σερών, και από εδώ και πέρα πλέον αφού δεν μπορέσαμε να βρούμε άκρη, θα βγούμε και εμείς με ονόματα και θα καλέσουμε αυτούς τους υπευθύνους τουλάχιστον να μας πούν πώς είναι δυνατόν εμείς, οι συνάδελφοί μου, εγώ ο ίδιος, να ανταγωνιστώ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στη Βουλγαρία, στήσαν κάποιες εταιρείες με αποκλειστικό σκοπό να δουλέψουν εντός της ελληνικής επικράτειας, χωρίς να πληρώνουν ΦΠΑ, χωρίς να έχουν οδηγούς του ΙΚΑ, χωρίς να κάνουν φορολογική δήλωση εδώ. Πώς μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή και ο μάγος Χουντίνη να είναι ένας συνάδελφός μου, πώς μπορεί να συναγωνιστεί αυτά τα αυτοκίνητα. Τώρα πλέον που υπάρχει η συγκομιδή των αγροτικών προϊόντων, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σε επικοινωνία που είχαμε αμέσως μετά με την Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η οποία μίλησε στην Ελένη Μωραΐτη, δήλωσε πως γνωρίζει το πρόβλημα, τονίζοντας παράλληλα πως την προσεχή Δευτέρα θα ελέγξει τις ενέργειες που έχει κάνει η Βουλγαρία στις συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και πού βρίσκεται το θέμα της λειτουργίας των μεικτών κλιμακίων, προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Τη Δευτέρα το πρωί, η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε όλοι στο έρθω στο Υπουργείο, ναι, είναι να κάνουμε μία επαρχή να δούμε αν έχει ολοκληρωθεί έλεγχος από την πλευρά της Βουλγαρίας. Και μετά, αν δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί αυτή συνεχίζει να δουλεύει. Να πιέσουμε και να επισπεύσουμε τις διαδικασίες να τελειώνει αυτή η ιστορία. Από τη δική μας την πλευρά, ό,τι έχει να γίνει, να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Και αυτό που πιέζουμε πάρα πολύ, γιατί καταλάβατε οι έλεγχοι και οι συντονισμένοι έλεγχοι από τα μεικτά κλιμάκια, πρόκειται να αποτρέψουν και να αντιμετωπίσουν και άλλα θέματα. Ναι, αλλά θέλει 17 υπογραφές από ό,τι μας λέει ο αντιπεριφερειάρχης μας εδώ. Θέλω να πω, δεν έχουμε σωτηρία. Μέχρι που να μαζέψουμε τις 17 υπογραφές θα τελειώσει η περίοδος και το έργο θα έχει εξαφανιστεί από τους Έλληνες οδηγούς και θα έχει πάει στους Βούλγαρους. Θα είπα ότι με αφορμή την επικοινωνία την οποία έχουμε κάνει σήμερα, αποτελεί δέσμευση για μένα ότι τη Δευτέρα θα μπορέσω να επικοινωνήσω. Ωραία. Πάλι μαζί σας. Βεβαίως, σας ευχαριστώ. Για να σας πω τι απέδωσαν οι επαφές που έχω κάνει. Να βγω εγώ! Όχι εσύ! Να μάσω 10 άτομα και να πάω να κάνω το σερίφι! Όχι κύριε Φούρλιο, γιατί θα πιαστείτε στα χέρια. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, γι' αυτό σας κάνω. Μα αυτό λένε ότι επικοινωνώ με το τμήμα συγκυριών των Σιρών, με τον υπεύθυνο, χθες το βράδυ του μιλούσα. Μου λέει ότι για να βγάλω έστω και ένα μεικτό κλιμάκιο πρέπει να πάρω 17 υπογραφές. Πού αλλού να πάνε! Μπορεί να βγει κάποιος να μου πει τα πρόεδρος ενός σωματείου. Κύριε Χρυσοβελώνη, ξανά είναι επικίνδυνη η κατάσταση, θα πιαστούν στα χέρια. Πού να πάμε να ζητήσουμε το δίκαιο μας! Ξεκινήσαμε από τον κύριο Μουρσιάδη, μας είπε κάντε υπομονή. Ποια είναι η υπομονή? Δεν βγαίνει όταν κάποιος δεν έχει να ζήσει το παιδί του σήμερα. Τι υπομονή να κάνει! Στο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, είχε γίνει ένα ταξίδι, είχε λάβει χώρα ένα ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος-Βουλγαρίας, που ήταν επικεφαλής βεβαίως της αντιπροσωπείας ο Πρωθυπουργός. Και είχαμε μεταδεί διάφοροι υπουργοί και υφυπουργοί. Ήρθα σε επαφή επομένως με τον ομολογό μου στην Βουλγαρία και έγινε συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για κάποιες ελληνικές εταιρείες με έδρα εικονική στη Βουλγαρία. Και στα πλαίσια της συζήτησης αυτής υπήρξε έτοιμα από την δική μας την πλευρά και αντίστοιχα υπήρχε αποδοχή από τις βουλγαρικές αρχές
οι οποίες δεσμεύτηκαν να ελέγξουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις όπως έπρακταν μέχρι τότε, αλλά και τα φορτηγά τα οποία κινούνται στο ελληνικό έδαφος. Επομένως είναι σε εξέλιξη αυτός ο έλεγχος. Πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα αποδώσει καρπούς. Και βεβαίως περιμένουμε και πάρα πολλά από την εντατικοποίηση των ελέγχων από τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου. Τα οποία δεν υπάρχουν όμως, Υφυπουργέ μου. Δεν υπάρχουν, διότι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια, αν θέλετε, διευθυντική επιτροπή, μια ομάδα συνεργασίας. Ναι. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι απλώς να υπάρχουν κάποιοι που ελέγχουν στο δόστρωμα, αλλά γίνονται έλεγχοι στοχευμένοι, έλεγχοι συγκεκριμένοι και αποτελεσματικοί. Αυτές λοιπόν οι δύο δραστηριότητες σύντομα τελειώνουν και επομένως θεωρούμε ότι θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, το οποίο πάρα πολύ δικαιολογημένα απασχολεί, όπως μου είπατε, για τα οικοκυστήρια ελληνικές επιχειρήσεις. Και βεβαίως με αυτό το φαινόμενο υποκλέπτεται και έργο από εταιρείες οι οποίες είναι ελληνικές και δεν δίνουν και τίποτα στο ελληνικό κράτος, έτσι. Που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ακριβώς. Με έναν νόμιμο τρόπο που φορολογούνται όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Επομένως είναι κάτι που πρέπει να τελειώσει. Το θετικό όμως είναι ότι και εμείς έχουμε επιληφθεί άμεσα ως Υπουργείο, αλλά και τη θετική ανταπόκριση είχαμε από την πλευρά της Βουλγαρίας.